Οι Ηνωμένε Πολιτείε πάντα χρησιμοποιούσαν τα πυρηνικά όπλα στην επιθετικότητά του κατά τη Ουκρανία για να απειλήσουν τη Δύση. Φαίνεται ότι έχασαν την αποτρεπτική λειτουργία που είχαν κατά τον ψυχρό πόλεμο και εμφανίζονται πλέον ω πολεμικά μέσα, όχι ακόμη ενεργά, αλλά αυτό δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο χρήση του. Από την αρχή της επίθεσης, το Φεβρουάριο του περασμένου έτους, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξαπέλυσε αυτή τη μορφή λεκτικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας και της Δύσης και έδωσε διαταγή τα πυρηνικά όπλα να τεθούν σε κατάσταση συνάγερμού. Ο Λουκασένκο είπε ότι το να γίνει η χρήση του δεν αποκλείεται. Η Ουκρανική αντεπίθεση που ξεκίνησε το βράδυ τη Τετάρτη προ 5η Ιουνίου δεν εξέπληξε τη Μόσχα, αλλά αποκάλυψε για άλλη μια φορά μια σειρά από αδυναμίε του ρωσικού στρατού. Οι Ουκρανικέ επιθέσει υποδηλώνουν ότι στόχο είναι η κατάληψη τη Κρυμαία, την οποία ο Πούτιν θεωρεί μέρο τη ρωσική επικράτεια. Η απώλεια της Κρυμαίας θεωρείται επαρκής λόγος για να αποφασίσει ο τσάρος του Κρεμλίνου να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα. Η χειρότερη επιλογή, την οποία δεν αποκλείουν, είναι μια πυρηνική επίθεση στην Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, πρώτο στη λίστα των στόχων. Το Αρτί είναι μια εφημερίδα που γράφει ότι πιστεύει το Κρεμλίνο την Τετάρτη δημοσίευσε ένα κείμενο του Σεργέη Καραγκάνοφ με τίτλο «Χρησιμοποιώντας πυρηνικά όπλα, η Ρωσία μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα από μια παγκόσμια καταστροφή». Λέει ότι η νέα ισορροπία δυνάμεων καθοδηγείται από την Κίνα, εν μέρει από την Ινδία οικονομικά και έχουν προτείνει τη Ρωσία για το ρόλο της στρατηγικής στρατιωτικής υποστήριξης. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν έχει βάσιμους ισχυρισμούς ότι οι Αμερικανοί θέλουν να καταστρέψουν τη Ρωσία για να αποδυναμώσουν τη νέα εναλλακτική υπερδύναμη την Κίνα. Η εμφάνιση των πυρηνικών όπλων είναι το αποτέλεσμα της παρέμβασης του παντοδύναμου, ο οποίος αειδιασμένος από το γεγονός ότι η ανθρωπότητα ξεκίνησε δύο παγκόσμιους πολέμους σε μια γενιά που κόστισε δεκάδες εκατομμύρια ζωές, μας έδωσε τα όπλα του Αρμαγεδόνα για να δείξουμε σε αυτούς που έχουν χάσει το φόβο της κόλασης που υπάρχει, έγραψε ο Γκαραγκάνοφ και υπενθυμίζει τη ρωσική παράδοση από τον Ντοστογεύσκη και νωρίτερα για τον ιστορικό ρόλο της δροσίας στη διάσωση της ανθρωπότητας, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο πρέπει να γίνει αλλάζοντα τη βούληση της δύση να ξεκινήσει επιθετικότητα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.